Έναξι παιχνιδιού στο Τσίριο Στάδιο. ΑΕΛ Ομόνια, τρίτη αγωνιστική τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Με την Ομόνια στην πρώτη προσπάθεια. Πιέζει ο Χαραλάπους, μπάλα πάει δεξιά. Ο Τόρες κάνει πολύ όμορφη προσποίηση. Και βρίσκει για τον Αντωνίου. Πολύ καλή προσπάθεια. Λαγκ παρολίγο αυτό γκολ. Κόρνερ η μπάλα. Κάνει κίνηση ο Ζαχαρίου. Θα περάσει η φάση ευκαιρία. Ζαχαρίου πλασάρει γκολ η Ομόνια. 0-1 στο 14. Με τον Παναγιώτη Ζαχαρίου. Εδώ όπως ξεκινάει η φάση με τον Κακουλή. Κατεβάζει, βλέπει την κίνηση του Ζαχαρίου. Εδώ κερδίζει την κόντρα. Ξαναφεύγει με την επιμονή του. Πλασάρει έξοχα όμως στο τέλος τον Μέγερη. Σκοράρει, περνάει την μπάλα πάνω από τον Ούγκρο με ψυχραιμία. Ανοίγει το σκορ. 0-1 η Ομόνια. Άμυνα από τον Ριστεύσκι, κρατά ο Κακουλής, δίνει πίσω ευκαιρία, απέναντι πάει μπάλα, δεν μπορεί ο Ασάντε. Υπάρχει πλεονέκτημα στην φάση, θα περάσει ευκαιρία ο Ζαχαρίου απέναντι. Μέγερη πέφτει, μαζεύει, περίμενε ο Ασάντε πίσω για το εύκολο. Στο 30, Τόρες, πρώτο δοκάρι, μπάλα περνά, πάει να δημιουργηθεί φάση. Διώχνει Ομόνιας και εδώ φάουλ για κάρτα. Κρατά ο Ριέρα, θα γυρίσει ευκαιρία, απομάκρυση της μπάλας. Στέλνει την μπάλα. Ο οποίος Ζαχαρίου κάνει σέντρα. Ασάντε προς τα έξω. Πλασέ ο Μέγερη μαζεύει. Πλασέ από τον Χαραλάπους. Πιο αριστερά πάει η μπάλα στον Μαζάν που κάνει σέντρα. Παναγί κάνει λάθος. Η μπάλα πάει έξω. Θέλει να μπει περιοχή να κερδίσει τον χώρο για να κάνει τη σέντρα. Και φαγιά Μέγερη. Απίστευτη απόκρουση. Στην σέντρα του Ζαχαρίου. Λοβέρα, κοιτάξτε εδώ πώς πετάγεται ο Μέγερη και σταματάει την μπάλα σχεδόν εξ επαφής. Να δούμε τον Κίκο στην περιοχή. Ομόνια Κίκο απέναντι, περνάει μπάλα από τον Ασάντε. Ψάχνει τον Νταβόρ. Αυτός επιστρέφει στον Νέουλερ. Κάνει ωραία προσπίση και δίνει δεξιά στον Μινά Αντωνίου. Αυτός σέντρα. Κεφαγιά. Ο Παναγί κάνει απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση στην κεφαγιά του Μαρόσα. Κόρνερ για την ΑΕΛ. Στο 60. Άλλη μια πολύ καλή φάση. Θα τη δώσει πίσω τώρα στον Χαραλάπους. Κάνει κίνηση ο Μάταβς. Κρατά μπάλα, θα γυρίσει να κάνει σούτ, δεν ήταν άσχημο, έξω πάει μπάλα. Έουλερ, πολύ ωραίο τακουνάκι, το σούτ έξω από τον Μαρόσα. Σέντρα στην περιοχή, πάει να μπει στη φάση ο Μαρόσα, άμυνα από τον Λαγκ. Ο Έουλερ, το σούτ, γκολ! Φοβερό γκολ από τον Έουλερ, στο 84. 1-1 η ΑΕΛ. Στην απομάκρυση του Λαγκ, γεμίζει με το αριστερό Έουλερ και πετυχαίνει ένα εξαιρετικό γκολ εκεί που πάει μπάλα. Καμία τύχη νομίζω για κανένα τερματοφύλακα. Με την δύναμη που πάει μπάλα και καταλήγει στο παραθυράκι του Παναγί, η ΑΕΛ ισοφαρίζει 1-1 με την φωτοβολίδα του Έουλερ. Κίνηση από τον Ποντεάκ, τον βρίσκει, κατεβάζει ο Ποντεάκ, απέναντι ευκαιρία, μάτα, ζοκάρι και έξω. Κλασική ευκαιρία για την Ομόνια στο 87. Μάιντεβατς κρατά, σουτάρει, Παναγί πέφτει, μαζεύει. Άλλη μια καλή στιγμή στο παιχνίδι, αυτή τη φορά για την ΑΕΛ. 8 τελικές για την ΑΕΛ, 6 για την Ομόνια που είναι και πάλι μπροστά εδώ. Με το Λοβέρα να κάνει σέντρα, ο Μέγερη μαζεύει, έλα Ανδρέα. Κρατάει την μπάλα, κερδίζει το φάουλ και τέλος αγώνα. 1-1, τελικό αποτέλεσμα στο Τσίριο Στάδιο.